Ο κύριος Ιορδάνης Γιατζητζής, λοιπόν, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την διάβαση πεζών του κυρίου Γιωργούλα. Καλώς ήρθατε και οι δυο σας. Καλώς σας βρήκαμε. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που σας έχω εδώ, γιατί ουσιαστικά εσείς θα μας μεταφέρετε εικόνες που για πάρα πολλούς είναι άγνωστες, ενώ τις ζούμε καθημερινά, και επίσης κάποια πράγματα που εμείς θεωρούμε δεδομένα, που όμως δεν είναι ούτε δεδομένα ούτε αυτονόητα. Πριν πούμε οτιδήποτε, θα ζητήσω από τον Πασχάλη να μου βάλει τη μαγική εικόνα όπως την χαρακτηρίζω εγώ, που μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντίδραση. Από τον κύριο Γιατζητζή θα ξεκινήσω πρώτα. Αυτή είναι μια διαδρομή τριφλών, η οποία είναι πολύ καινούργια διαδρομή, είναι νέα κατασκευή, θέλω να πω. Και οφείλαμε, νομίζω εγώ τώρα, εσείς θα μου πείτε αν νομίζω σωστά ή λάθος, ότι κάποια λάθη που είχαμε κάνει σε περασμένες κατασκευές θα έπρεπε να μην τα επαναλαμβάνουμε. Πώς τη βλέπετε, κύριε Γιατζητζή, αυτή την εικόνα εσείς? Δύσκολη. Δύσκολη. Βλέπετε δύσκολη, το... δύσκολη, ναι, ακόμη και για ανθρώπους, όχι μόνο τυφλούς, αλλά για ανθρώπους οι οποίοι θα χρειαστούν την πιο πέρα ράμπα, όλα αυτά. Βλέπετε το ακριανό πάνω πλακάκι με τις βουλίτσες, όπου αν ένας τυφλός, ουσιαστικά το μπαστούνάκι του πάει λίγο πιο μπροστά, θα δει ότι υπάρχει κι άλλο τέτοιο παρόμοιο πλακάκι. Δεν ξέρω αν θα καταλάβει αμέσως την κλίση, αλλά αν κάνει ένα βήμα, ίσως να πέσει εκείνη την κατηφορίτσα και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πιστεύετε ότι υπερβάλλω σε αυτό που περιγράφω? Είναι χαοτικό και πιστεύω ότι γι' αυτό δεν κυκλοφορούν οι τυφλοί στην πόλη μας. Ναι. Σήμερα έμαθα ότι μόνο μία κοπέλα έχει τη γενναιότητα να κυκλοφορεί σε αυτά τα χάλια. Και βέβαια δεν περιγράφω τα καπάκια πάνω στις διαδρομές αυτές, όπου επίσης τρελαίνουν τα χάλια. Ναι. Κύριε Κανακάρη, εδώ είναι οι κακοτεχνίες τώρα. Εδώ είναι διάφορες κακοτεχνίες που βλέπουμε ότι ουσιαστικά είναι τρία πλακάκια, το ένα στους τυφλούς, κάπου εκεί θα χρειαστεί να κινηθούμε όλοι μας. Και βέβαια τα περιβόητα καπάκια. Τα πλακάκια τα οποία είναι ξεκολλημένα και κουνιούνται. Κύριε Κανακάρη, τα είχαμε πει και τηλεφωνικά εμείς βέβαια, μου είχατε κάνει μια πολύ ωραία ανάλυση. Ναι, αλλά θέλω να το επαναλάβουμε αυτό, διότι το θεωρώ πραγματικά υποτιμητικό για το Δήμο μας. Μια τέτοια κατασκευή νομίζω ότι μας υποτιμά. Προημερών είχαμε μιλήσει και είχαμε αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα. Είχαμε θίξει την κακοτεχνία που υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο της πόλης. Mm-hmm. Αυτό που έχω να πω εγώ, όπως είπα και τηλεφωνικώς τότε που επικοινωνήσαμε, είναι ότι καλώς γίνονται ό,τι γίνεται, γίνονται οι μελέτες, γίνεται ο έλεγχος. Το κομμάτι όμως του ελέγχου που είναι το τελευταίο στάδιο πριν δοθεί σε κυκλοφορία ένα τέτοιο έργο, καλό θα ήταν να γίνονται πιο προσεκτικοί έλεγχοι πριν δοθεί. Θα θυμώσω μαζί σας. Το θέμα είναι να μην το κατασκευάσουμε. Γιατί φυσικά, αν φτάσουμε στο σημείο να το ελέγξουμε, να το χαλάσουμε και να το ξαναφτιάξουμε, είναι και ένα έξοδο θαρρό που δεν πρέπει να γίνεται. Σίγουρα είναι ένα έξοδο το οποίο κοστίζει. Είναι με τις καινούργιες προδιαγραφές, αλλά από ό,τι βλέπουμε υστερεί και υπολείπεται του έργου που θα έπρεπε να υλοποιηθεί. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι, όπως είπα και προχθές που μιλήσαμε τηλεφωνικά, θα έπρεπε να γίνει μια πιο σωστή και ολοκληρωμένη δουλειά. Εντάξει, τα λάθη είναι ανθρώπινα, από εκεί και πέρα όμως, όταν αναφερόμαστε και έχουμε να κάνουμε με την αυτόνομη διαβίωση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που υπάρχουν στο Δήμο μας, έτσι, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, Θάρο. Αυτόνομη διαβίωση, είπατε μαγική λέξη. Κύριε Γιατζητζή, πώς την ακούτε την αυτόνομη διαβίωση εσείς? Εγώ πιστεύω ότι για να κατοχυρωθεί η αυτόνομη διαβίωση θα έπρεπε να κάνουν το εξής πολύ απλό. Πριν παραλάβουν οποιοδήποτε έργο, να βάζουν έναν κινητικά ανάπηρο, έναν τυφλό, έναν για τον οποίο έγινε αυτό το έργο, αν μπορεί να λειτουργήσει πάνω σε αυτό το έργο. Υπάρχουν ράμπες απότομες, οι οποίες δεν είναι για καρότσια, για μαξίδια. Υπάρχουν, όπως είδαμε, ράγες για τυφλούς, οι οποίες δεν λειτουργούν. Η γνώση και η εμπειρία ενός ανθρώπου που το χρησιμοποιεί είναι απαραίτητη για να γίνει αποδοχή ή όχι το έργο. Mm-hmm.
Εγώ θα έρθω. Κύριε Γαναγάρη, αυτόνομη διαβίωση τι σημαίνει? Εγώ θα έρθω πριν μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι. Θα έρθω να συμπληρώσω τα λεγόμενα του κυρίου Γεζιτζή στο κομμάτι ότι επειδή προημερών, προεβδομάδων μάλλον, είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ με την τηλεόρασή σας, με τα παιδιά, για το κομμάτι της προσβασιμότητας όσον αφορά στο κέντρο κυρίως της πόλης, αλλά και γενικότερα φυσικά αυτό πρέπει να επεκταθεί και σε όλο το Δήμο. Νομίζω ότι όταν τέτοια έργα δεν είναι σωστά φτιαγμένα, νομίζω ότι αποτρέπουν και τα ίδια τα άτομα, με αναπηρία, όποια αναπηρία και αν είναι αυτή, είτε είναι κινητική είτε είναι τύφλωση, να βγουν από το σπίτι, να περπατήσουν στην πόλη, να γνωρίσουν, να συνομιλήσουν με κόσμο. Αυτό να μην διαβίωση είναι αυτό, η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση με τους συμπολίτες. Και γιατί πιστεύετε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ανοίξει ρουθούνη για την αξιοπρεπή διαβίωση στο Δήμο των Σερών όλων των ατόμων που μπορεί να αντιμετωπίζουν πρόβλημα? Γιατί κοιτάξτε τώρα, δεν είναι μόνο το αναπηρικό καρότσι, δεν είναι μόνο ένα άλλο θέμα που μπορεί να αντιμετωπίζει οποιοδήποτε που είναι χρόνιο. Μπορεί να είναι και κάτι το οποίο είναι πρόσχερο. Κάποιος ο οποίος χτύπησε αυτό και θα πρέπει να περπατάει με μια ευκολία. Αν μη τι άλλο. Όμως δεν διαμαρτύρεται κανείς. Αυτό σας κάνει εντύπωση? Τα βλέπουμε, γελάμε με αυτό και λέμε πω πω, δες τι κάναμε. Αλλά δεν ανοίγει η ρουθούνη, δεν διορθώνουμε κάτι. Εντάξει, το μόνο εύκολο, κυρία Μωραΐτη, είναι ότι σε όλους αυτούς που έχουν διοικήσει αναδιαστήματα την πόλη, είναι να επιρρύπτουμε ευθύνες. Σίγουρα, αυτό για μένα δεν είναι πρωταρχικός στόχος. Το βασικό είναι να υπάρχει γνώση. Από εκεί και πέρα, εφόσον δεν υπάρχει γνώση, σαφώς θα γίνονται και τέτοια λάθη. Τα οποία όμως... Γνώση σε αυτούς που αποφασίζουν, που σχεδιάζουν, που κατασκευάζουν, ναι, έτσι. Ναι, από μία που έχουν και μία ομάδα από πίσω τους, πλήρως ενημερωμένη, ναι, για τέτοια θέματα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι Σεραίοι Δημότες πρέπει σιγά σιγά να κρίνουν και να αποφασίσουν ότι αν θέλουμε να προχωρήσουμε και να φανούμε σαν πόλη λίγο πιο οικία προς τα άτομα με αναπηρία, να έχουμε και στο Δήμο και γενικότερα σε θέσεις ευθύνης άτομα που γνωρίζουν λίγο παραπάνω και λίγο καλύτερα τα θέματα αυτά. Mm-hmm. Κύριε Γιατζητζή, εσείς? Εγώ πιστεύω ότι λείπει πολιτική δύναμη από τους ΑΜΕΑ. Και αυτό γιατί ο αστείος τρόπος που γίνεται η ψήφος των ΑΜΕΑ στις εκλογές τους αποτρέπει. Τι και σε έναν βαθμό καλά κάνει. Τι εννοείται ο αστείος τρόπος που γίνεται? Να περιμένει στο προάβλιο του σχολείου για να κατεβεί ο δικαστικός αντιπρόσωπος να ψηφίσεις. Ναι. Αυτό αποτρέπει. Υπάρχουν άνθρωποι με αναπηρίες, σοβαροί κτλ., οικογενειάρχες, που φυσικά δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη δοκιμασία. Και αποφεύγουν και δεν πάνε να ψηφίσουν. Ακριβώς, ακριβώς. Με αποτέλεσμα, ναι, η διαμαρτυρία των 20 κινητικά αναπήρων σε μια πόλη να μην έχει καμία πολιτική σημασία κανέναν. Αλλά εξαρτάται είναι... και τι ευαισθησία έχουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων. Η ευαισθησία είναι θέμα συμφέροντος, πολιτικού συμφέροντος. Αν ήξεραν ότι αυτοί οι 20 διαμαρτυρόμενοι, οι 50 διαμαρτυρόμενοι, είχαν και πολιτικό αντίκτυπο στην κάλπη, θα είχαν άλλη συμπεριφορά. Γιατί το ξέρουν, κύριε Γιατζητζή. Δεν ψηφίζουμε. Δεν πάτε να ψηφίσετε, αλλά έχετε οικογένειες, πιθανότατα. Από τους 50 ψηφίζουν 4-5. Οι οικογένειές σας δεν ψηφίζουν? Οι φίλοι σας, οι οποίοι σας βλέπουν να ταλαιπωρήσετε, οι οποίοι πιθανότατα να σας βοηθούν για να μετακινήσετε, δεν εκνευρίζονται, δεν ψηφίζουν, δεν διαμαρτύρονται? Πιστεύω τι ότι... γίνεται αυτό? Πιστεύω ότι η ψήφος μαζί με τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή της πόλης είναι η αρχή για την αυτόνομη διαβίωση, που είναι ένας πολύ μακρύς δρόμος. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν είναι μόνο αυτά. Αλλά αφού δεν υπάρχουν αυτά, καλά κάνουμε και καθόμαστε στα σπίτια μας με την πιο λάθος μορφή που υπάρχει και αυτοί μπορούν να απολαμβάνουν έργα και καινοτικά κονδύλια χωρίς να κάνουν σωστά έργα.
Θεωρήστε λοιπόν ότι και οι δυο σας είστε να δημοτικοί. Να πω κάτι πάνω στα λεγόμενα του κύριου Ιζητζή. Εγώ, ως ένα σημείο, τα λέει σωστά, συμφωνώ με τα λεγόμενά του. Θα διαφωνήσω όμως ως προς το ότι είπε ότι επειδή είναι λίγα τα άτομα με αναπηρία στην πόλη, οι άρχοντες και γενικότερα όλοι είναι αυτοί που έχουν διοικήσει. Είναι λίγα τα άτομα που διαμαρτύρονται. Τα άτομα στην πόλη είναι πολλά. Σωστό, είναι πολλά, το ξέρω. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ ότι είναι δικαίωμα και υποχρέωση, ειδικά των ατόμων με αναπηρία και όλων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, να συμμετέχουν ενεργά, είτε ως υποψήφοι, είτε γενικότερα να ζητάνε οι επικεφαλείς των συνδυασμών τη γνώμη τους γενικότερα, είτε μέσα από συλλόγους, σωματεία κλπ. Και νομίζω ότι παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη ενός Δήμου που εν έτη 2019 θέλουμε να δημιουργήσουμε, θέλουμε να τον βγάλουμε από αυτό το τέλμα, θέλουμε να τον κάνουμε ένα σύγχρονο Δήμο. Νομίζω ότι απαραίτητα πρέπει τα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν και για μένα είναι σε εισαγωγικά μια δικαιολογία το ότι, εντάξει, συμφωνώ ότι δεν υπάρχει, λείπει το κομμάτι της προσβασιμότητας και υπάρχει δυσκολία στο να ψηφίσουν. Όμως και το να πάνε να ψηφίσουν, έστω και με αυτές τις δυσκολίες, είναι μια απάντηση στα κακό κείμενα κύριε μέχρι τώρα. Κύριε Κανακάρη, μου μιλάτε τώρα και μιλάει και ο κύριος Γιατζής και σκέφτομαι. Στο μυαλό μου ήρθε το πρώτο σχολείο, το πρώτο γυμνάσιο. Ναι. Α, το πρώτο γυμνάσιο. Λοιπόν, ναι. Θεωρήστε ότι την ημέρα των εκλογών βρέχει. Και πάει τώρα, μην πάμε μακρύ. Να, ο κύριος Γιατζής. Εκείνη την ημέρα πάει να ψηφίσει. Πού ψηφίσετε εσείς, κύριε Γιατζή? Κάτω από την Πασχέτα. Α, σε εκείνο το σχολείο ψηφίσετε? Στο Πράβλη, κάτω από την Πασχέτα, ναι. Ναι, όταν βρέχει, τι κάνετε? Τι κάτω από την Πασχέτα, ποια Πασχέτα? Ψηφίζω γρήγορα. Πώς ψηφίζετε γρήγορα? Καταρχάς, περιμένετε. Εδώ γελάμε όλοι, αλλά είναι να κλαίμε. Μπαίνετε στο Πράβλιο. Φαντάζομαι ότι μεγάλη πόρτα εκεί που έχει την ανηφορούλα. Μπήκατε. Ναι. Κάποιος πρέπει να ειδοποιήσει ότι ήρθε κάποιος κάτω για να ψηφίσει. Συνήθως ο συνοδός μου, ο αδερφός μου είναι συνήθως. Ο αδερφός σας, ήρωας. Βρέχει όμως. Εσείς είστε με μια ομπρέλα και περιμένετε να κατέβει κάποιος για να ψηφίσετε? Ναι. Δηλαδή γυρίζετε σπίτι σας μουσκεμά γιατί θέλατε να πάτε να ψηφίσετε? Και αυτό είναι το λιγότερο. Γιατί τι άλλο παθαίνετε δηλαδή? Γιατί αν δούμε αυτές τις εκλογές είναι. Τρεις-τέσσερις εκλογές μαζεμένες. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Ένα σωρό ψηφοδέλτια. Ένα σωρό ψηφοδέλτια. Δεν το πιστεύω. Μέσα στην αυλή θα κάθεσαι να φιλομετράς να βρεις την προτίμησή σου. Να το δώσεις στον δικαστικό αντιπρόσωπο, να το βάλεις στο φάκελο, να υπογράψεις και πάει λέγοντας. Όλο αυτό το πράγμα, αν απέτρεψε ως τώρα το 70%, τώρα θα αποτρέψει το 90%. Κύριε Κανακάρη. Εγώ νομίζω ότι. Γιατί γελάσαμε όλοι μας, έτσι. Ναι. Το θεωρώ ντροπή. Δεν είναι όμως γέλιο ακριβώς. Είναι, είναι νευρικό γέλιο για να μην σας πω κλάμα. Έτσι. Λοιπόν. Εγώ θεωρώ ότι δεν ξέρω αν νομικά ισχύει ή υφίσταται. Θα έπρεπε να γίνει κατ' εξαίρεση μία λίστα με τα άτομα, κυρίως που είναι κινητικά ανάπηρα και κυρίως σε καρότσι καθυλωμένα, να ψηφίζουν σε ένα σχολείο όλοι μαζί, το οποίο να είναι προσβάσιμο. Για αυτά τα άτομα, όπως είναι το 8ο και το 25ο Δημοτικό, για παράδειγμα. Ή το 3ο, όπως είναι ο κ. Γιατζής. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ απλό, εάν, ξαναλέω, νομικά υφίσταται από το Υπουργείο Εσωτερικών, να γίνει σε συνεννόηση με τις αρχές και τους, με τα άτομα που διαχειρίζονται αυτό το κομμάτι, τα περιεκλογών. Ότι κάποιοι ψηφοφόροι θα αλλάξουν εκλογικό τμήμα, διότι υπάρχει δυσκολία πρόσβασης. Να, από τον δικαστικό αντιπρόσωπο να προσθεθεί στη λίστα, έστω με έναν αστερίσκο, το άτομο το οποίο στην ουσία δεν ανήκει εκεί, αλλά θα ψηφίσει εκεί λόγω κάποιων δυσκολιών. Υπάρχουν πρακτικοί λόγοι. Εάν την επόμενη μέρα είστε και οι δυο σας δημοτικοί σύμβουλοι, την επόμενη των εκλογών, τη δεύτερη Κυριακή, τι θα ζητήσετε από του επικεφαλής σας ως πρώτο θέμα να λυθεί, κύριε Κανακάρη? Εντάξει, εγώ νομίζω ότι με τον Αλέξανδρο Χρυσάφη τα έχουμε συζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε δομήσει και το πρόγραμμά μας, το οποίο και παρουσιάσαμε την περασμένη Κυριακή στο Ελπίδα Resort, θεωρώ με μεγάλη επιτυχία. Έχουμε δουλέψει και με μένα και με την ομάδα φυσικά που απαρτίζει την ομάδα της κοινωνικής πολιτικής, του συνδυασμού. Για μένα, πρωτορχικός στόχος, πέρα από τη δημιουργία κέντρων διημέρευσης φροντίδας ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία κλπ, είναι το κομμάτι της προσβασιμότητας. Εγώ στέκομαι εκεί. Είναι το α και το ω
και μετά φυσικά όλα τα άλλα. Ξέρετε, το κομμάτι της προσβασιμότητας δεν είναι μόνο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Φανταστείτε είναι μια μητέρα με ένα καρότσι, έτσι, τι ακριβώς τραβάει. Έτσι. Είναι για όλες τις ευπαθείς ομάδες και η γιαγιά με το πι και ο παππούς με τον μπαστούνι. Φανταστείτε κάποιον ο οποίος έχει πρόβλημα με τα πόδια, είτε γιατί πονάνε, είτε και δεν μπορεί να ανέβει και εκείνο το υψωματάκι του πεζοδρομίου που για κάποιους μπορεί να φαίνεται γελίο, αλλά είναι ένα πρόβλημα. Κυρία Μωράιτη, είναι για όλους μας. Προσβασιμότητα δεν είναι μόνο η κακοφτιαγμένη ράμπα, να το πω έτσι, η ράγα που είδαμε, ας πούμε, στα πλάνα μας που είναι κακοφτιαγμένη. Καλά, αυτό δεν το συζητάω. Ναι. Αυτό είναι τώρα. Εντάξει. Φταίμε εμείς που δεν το έχουμε στείλει πανελλαδικά. Είναι να δούμε τι καλλιτεχνία μπορούμε να κάνουμε στις Σέρες. Είναι και τα βγαλμένα πλακάκια τα οποία, εντάξει, λόγω των δέντρων, των ριζών των δέντρων, έχουν ανασηκωθεί και σε πολλά σημεία της πόλης, κεντρικά θα πω εγώ, και κοντά στη γειτονιά μου σε αρκετά σημεία κιόλας. Εγώ μένω στο γήπεδο του Πανσεραϊκού. Και εκεί έχει δέντρα όπου έχουν απλώς οι ρίζες, ένα έχουν κομμάτι, βάσει πλακάκια. Ένα κομμάτι είναι στα δικαστήρια, στην αυλή των δικαστηρίων. Ναι. Ένα άλλο κομμάτι είναι απέναντι, να μην πούμε ας πούμε την επιχείρηση από την τηλεθέρμανση, στη Μεραρχίες, που είναι επίσης κεντρικό σημείο. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι η ίδια ακριβώς η κατάσταση. Τι δηλαδή επικρατεί εκεί? Η ρίζα, το δέντρο λόγω παλαιότητας έχει μεγαλώσει η ρίζα εσωτερικά του πεζοδρομίου και με αποτέλεσμα να έχουν ανασηκωθεί τα πλακάκια. Έχουν πετάξει τα πλακάκια πάνω. Έτσι, δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια είτε για να βγει το δέντρο και να ξαναφτιαχτεί το πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα εγώ συγκεκριμένα να έχω πέσει τρεις φορές τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο. Είστε απρόσεκτος. Ναι. Και μάλιστα την τελευταία φορά έπεσε και μπροστά σε άνθρωπο του Δήμου και είχαμε μια λογομαχία, δεν θέλω να πω το όνομα. Και τι σας είπανε, τι σας είπε. Τίποτα, εντάξει, είπε ναι θα το κάνουμε, αλλά 10 χρόνια είναι αυτή η κατάσταση, δεν είναι τώρα. Ήμουν μωρό και κοντεύω να βγάλω άσπρες τρίχες που λένε. Και αν πέσετε εσείς... Που έχω μια ελαφρά κινητική αναπηρία, ας πούμε, ναι, και μπορώ να κινηθώ παρόλα αυτά με τα πόδια. Ο κύριος Γιατζής με το καρότσι που πρέπει να πάει για να περάσει από εκείνο το σημείο. Ο κύριος Γιατζής, αν περάσει από εκείνο το σημείο, μετά έχει ελεύθερο πάσο για να πάει στο τσίρκο Μεντράνο να γίνει ζογκλέρ. Πραγματικά άρα είναι αδύνατο να περάσει, λέτε, από εκείνο το κομμάτι αδύνατο, του πεζοδρομίου. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, θα κατέβει κάτω στο δρόμο. Μην γελιόμαστε. Ναι, αναγκαστικά. Κύριε Γιατζή, έτσι κάνετε όπου έχετε δυσκολία κατεβαίνοντας στο δρόμο? Συνεχώς. Και τι κάνετε μετά, πώς προστατεύεστε και από τα αυτοκίνητα? Η μισή διαδρομή είναι στα πεζοδρόμια, τα παρκαρισμένα στις ράμπες. Α, έχουμε και τα παρκαρισμένα στις ράμπες. Άλλο, ναι, άλλο σύνηθες φαινόμενο. Ναι. Έχετε δίκιο. Τα εμπορεύματα του καταστήματα χών, που βγαίνουν στα πεζοδρόμια και κλείνουν το πεζοδρόμιο. Αφηρημένοι οδηγοί που παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια. Έχετε δίκιο. Οπότε, η μισή διαδρομή είναι στο δρόμο και άλλη μισή εκεί που σε πρέπει. Σε ποιο δρόμο? Στην Εθνική Αντίσταση έχετε προχωρήσει ποτέ? Καθημερινά. Και πού πάτε? Στο πεζοδρόμιο προσεκτικά. Φοράτε σε εκείνο το πεζοδρόμιο? Για να μην βρω στα αμαξιών και στα δέντρα. Ναι. Και σε κάποιες περιπτώσεις, χωρίς βοήθεια, μένω εκεί. Τι μένετε εκεί, τι εννοείτε? Αν δεν υπάρχει συνοδός που θα με βοηθήσει να ανεβώ κάτι ράμπες τις απαράδεκτες, στη Ζλάτκο ας πούμε, ναι, δεν θα κατέβαινα ποτέ την Εθνική Αντίσταση, γιατί είναι... Συγγνώμη δηλαδή, εσείς επαφιέστε πάντα στο φιλότιμο κάποιον για να μπορέσετε? Όχι, να όχι, με συνοδό κατεβαίνεις πάντα, γιατί υπάρχουν αυτά τα σημεία και τα ξέρεις. Α, τα ξέρεις. Η αυτόνομη διαβίωση στην πόλη μας είναι με συνοδό. Χωρίς συνοδός, απλώς μένεις σε ένα σημείο και χαζεύεις. Ακριβώς. Ο κύριος Κανακάρης λοιπόν είπε κάτι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, ότι αν εκλεγώ εγώ την επόμενη μέρα από τον επικεφαλή μου, θα ζητήσω την προσβασιμότητα. Δηλαδή, το δεδομένο και το αυτονόητο για κάποιους. Και νομίζω ότι έχουμε και παραδείγματα από άλλες πόλεις, ούτως ώστε πιλωτικά στην αρχή να μπορέσουμε σε συνεργασία με άλλους δήμους, άλλων πόλεων, άλλων νομών, να συνεργαστούμε για να κάνουμε κάτι ουσιαστικό για την πόλη. Εσείς τι θα ζητούσατε, κύριε Γιατζητζή?
Εγώ θα έπαιρνα. Ποιο θα ήταν το πρώτο θέμα που θα βάζετε? Εγώ θα έπαιρνα τον κύριο Γεωργούλα να βγούμε μια βόλτα μαζί. Τι, για να του δείξετε τα χάλια μας? Όχι, θα. Να έχει προσωπική πείρα. Είναι πρόθυμος να το κάνει. Γνωρίζει πολλά περισσότερα. Και πιστεύω ότι δεν είναι μόνο για να τα ξέρει. Θα κάνει κάποια έργα σίγουρα, γιατί τα χρειαζόμαστε. Τώρα έχουμε τηλέφωνα που λένε ότι πραγματικά αυτό που είπαμε και λίγο πριν, ότι το αυτονόητο για όλους μας τελικά δεν είναι αυτονόητο για κανέναν. Και πραγματικά είναι θέμα, θίγουμε θέματα, λέει, που δεν τα σκέφτονται όταν πάνε στις κάλπεις οι περισσότεροι, επειδή ακριβώς δεν έχουν τη δυσκολία και δεν το ζουν, έτσι, βέβαια. Το καταλαβαίνουμε και αυτό. Και ότι θα πρέπει όλοι μας, λέει, να αγωνιστούμε. Επομένως, όταν ακούμε προγράμματα από επικεφαλής, εμείς τουλάχιστον εδώ θα θέτουμε και αυτό το ζήτημα. Πολύ ωραία. Θα δείχνουμε και τη μαγική εικόνα για την οποία εδώ και αρκετές μέρες συνεχώς από όλους όσοι είναι υποψήφοι και τους φιλοξενώ εδώ, τους ζητάω να σχολιάσουν, αλλά πραγματικά δεν υπήρξε αντίδραση από κάποιον αρμόδιο για να πει ότι λες βλακίες. Δεν ισχύει αυτό το οποίο δείχνεις. Το έχουμε διορθώσει. Θα το αλλάξουμε. Έχει γίνει λάθος, ωραία, τα λάθη ανθρώπινα. Πραγματικά δεν υπήρξε αντίδραση. Και αυτό μας τιμώνει ακόμη περισσότερο, δεν ξέρω εσείς πώς το. Δηλαδή, κυρία Μωραϊτε, κάθε μέρα δείχνουμε ένα θέμα, το δείχνουμε πάνω από 3-4 φορές. Είναι αρκετοί οι υποψήφοι που φιλοξενούνται και δεν υπήρξε μία αντίδραση να πούν ότι λες βλακίες, σταμάτα το. Δεν ισχύει. Κυρία Μωραϊτε, να με επιτρέψετε. Θεωρώ ότι επειδή είναι και περίοδος εκλογών και λίγο πολύ, εντάξει, όλοι φοβόμαστε το πολιτικό κόστος. Νομίζω ότι μία δήλωση από κάποιον υπεύθυνο μπορεί και να δημιουργήσει τους όποιους τριγμούς εντός της παράταξής του, αν και εφόσον μιλήσει. Μα δείχνει θάρρος αυτό. Είπα και πριν, ναι, να ολοκληρώσω, είπα και πριν ότι λάθη γίνονται. Μπράβο. Έτσι. Δεν μ' αρέσει να κρίνω τα λάθη των άλλων. Εγώ ξέρω τι μπορώ να κάνω εγώ και τι θα κάνω εγώ. Από εκεί και πέρα όμως, κάποια πράγματα, είτε είναι περίοδος εκλογών είτε δεν είναι, ας επομιστούμε και το πολιτικό κόστος. Όπως είπατε, δείχνει θάρρος, δείχνει γενναιότητα και εφόσον απευθυνόμαστε για το καλό των Σερρών Δημοτών, νομίζω ότι ο Σερρός Δημότης θα το εκτιμήσει αυτό. Τι ακούτε από τους φίλους σας, εσείς νέα παιδιά, για την υποψηφιότητά σας? Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Κανακάρη. Εντάξει, εμένα οι φίλοι μου. Που πήγες και ανακατεύτηκες, ας πούμε, ένα θέμα. Όχι, εμένα οι φίλοι μου νομίζω ότι το έχουν πάρει απόφαση, ότι επειδή εδώ και 3 χρόνια είχα αποφασίσει και είχα δουλέψει και με τον κύριο Χρυσάφη στο πώς θα στήσουμε το συνδυασμό με τα άτομα, την ομάδα και όλα αυτά, νομίζω ότι εδώ και 3 χρόνια ξέρουν ότι ο Νεκτάριος θέλει να πολιτευτεί, έχει ένα σκοπό, έχει ένα όραμα, έχει, δίνει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τους υπόλοιπους. Λόγω του ότι ανήκω και σε ευπαθή κοινωνική ομάδα, όπως είπαμε και πριν, και νομίζω ότι με στηρίζουν πάρα πολύ και τους ευχαριστώ από βάθος καρδίας. Χαίρομαι που τα ακούω. Εσείς, κύριε Γιατζή, τι ακούτε από τους φίλους σας? Εγώ ακούω καλά νέα. Είμαι κοντά στη διάβαση πολλά χρόνια. Παρακολουθώ τις ενέργειες και τις διεκδικήσεις τους. Συμφωνώ μαζί τους και όταν μου προτάθηκε, το θεώρησα ότι πρέπει να το κάνω και το κάνω. Mm-hmm. Δεν έχω βλέψεις για δόξες μεγάλες, αλλά πρέπει να ακουστεί αυτή η φωνή και θα ακουστεί. Ωραία. Βέβαια, τώρα προσέξτε. Εμείς πρέπει να τα λέμε και μετά τις εκλογές. Φυσικά. Πρέπει να τα λέμε και σε ουδέτερες, θέλω να πω, εποχές. Φυσικά. Γιατί τα προβλήματα δεν τελειώνουν ποτέ. Και γιατί θα πρέπει να μας θυμίζετε, σε εμάς που τα θεωρούμε όλα δεδομένα και ωραία και καλά, ότι δεν είναι καλό κάτι και ότι κάτι στραβό συμβαίνει δίπλα μας. Απλά, μάλλον, τι να πω τώρα, το έχουμε συνηθίσει και δεν μας ενοχλεί. Δεν το παίρνουμε στα σοβαρά. Δεν το σκεφτόμαστε. Το προσπερνάμε. Τι μπορεί να συμβαίνει? Γιατί δεν μας ενοχλεί κάτι στραβό που είναι δίπλα μας? Το συνηθίσαμε ή δεν το σκεφτόμαστε σοβαρά? Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω και να συμπληρώσω είναι ότι ταξιπολιτευόμαστε τώρα με το όποιο κόστος. Από εκεί και πέρα όμως, εάν οι Σερραίοι πολίτες μας επιλέξουν και τον κύριο Γεζιτζή και εμένα να είμαστε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλουμε προσωπικά, όπως βγάζετε τέτοια θέματα, ας πούμε, και τα αναδεικνύετε για το καλό όλων,
Παρότι μιλάμε τώρα φιλικά, εάν εγώ προσωπικά έχω κάνει κάτι λάθος και παρότι γνωριζόμαστε αρκετό καιρό, να μου πείτε νεκτάρι, κύριε Κανακάρη, όπως θέλετε πείτε μου, έχεις κάνει λάθος εκεί, πρέπει να το διορθώσεις. Το θέλω αυτό. Εσείς το θέλετε, κάποιοι άλλοι να ξέρετε θυμώνουνε. Εσείς κύριε Γιατζή. Φυσικά. Το προσπερνάμε, το θεωρούμε δεδομένο, δεν το προσέχουμε, τι... Όχι, φυσικά και πρέπει να επισημαίνονται πάντα προβλήματα. Είτε είμαστε Δημοτική Συμβουλή, είτε δεν είμαστε. Πρέπει ο έλεγχος να μην γίνεται μόνο στα έργα, αλλά και σε αυτούς που λένε πράγματα σπουδαία και μετά η κατάσταση παραμένει η ίδια και αυτοί θεωρούν ότι τα είπα. Και τι έγινε. Έτσι. Οπότε, έχουμε δύο νέα παιδιά εδώ. Έχουμε τον Ανεκτάριο τον Κανακάρη, είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τη Συμμαχία Σεραίων του Αλέξανδρου Χρυσάφη. Έχουμε τον κύριο Ιορδάνη Γιατζή, είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την δύναμη... Γιατί το ξεχνάω τώρα. Με τη διάβαση πεζών. Ναι, πού πήγε η δύναμη. Η διάβαση πεζών με τον κύριο Γιωργούλα, τον Αντώνη Γιωργούλα. Εσείς θα αποφασίσετε αν πρέπει να στηρίξετε αυτά τα νέα παιδιά για να λυθούν κάποια θέματα τα οποία για μας ίσως να είναι αυτονόητα και δεδομένα, για αυτά τα παιδιά όμως δεν είναι. Δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό που είπε ο Νεκτάριος Κανακάρης, ότι εγώ έχω θέμα, ότι εγώ έχω πέσει και μάλιστα μπροστά σε Δημοτικό Σύμβουλο. Που όμως δεν λύθηκε το ζήτημά μου, ούτε και αυτό που είπε ο κύριος Γιατζής, ότι εγώ είμαι αναγκασμένος πολλές φορές να κάθομαι και σε σημείο και να περιμένω κάποιον να με βοηθήσει ή να κατεβαίνω στον δρόμο για να κυκλοφορώ, με όποιο κίνδυνο κρύβει και αυτό. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι είναι τα εύκολα και μπορούμε να τα αλλάξουμε. Εσείς τι λέτε, δεν είναι εύκολα. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε ένα λιθαράκι κι εμείς και μπορούμε. Ο καθένας έχει φωνή, έχει άποψη, έχει γνώση. Και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι των Σεραίων Δημοτών να την κάνει αυτή τη γνώση και αυτή την εμπειρία που μπορεί να έχουμε σε τέτοια θέματα πιο ενεργή. Είμαστε ωραίος λαός, ας πολεμήσουμε για το δίκαιο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριοι που είστε εδώ. Καλά. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Πολύ, διεκδίκηση και μόνο. Και όταν βλέπετε και εμάς τους δίθεν αρτιμελείς να παρκάρουμε στις ράμπες ή να φερόμαστε περίεργα, να μας τα λέτε. Έτσι ακριβώς. Έτσι, γιατί τελικά είπαμε, κάτι το οποίο είναι αυτονόητο για μας δεν είναι για όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.